Όχι, για την Νοβάρτης. Α, για την Νοβάρτης. Είδε όλη τη δικογραφία από προχθές. Εγώ με τον κύριο Παρασκευόπουλο μελετήσαμε τη δικογραφία και εργαζόμαστε βέβαια το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Κοιτάξτε, μόνο το γεγονός ότι ελέγχονται 2 πρώην πρωθυπουργοί και 8 υπουργοί βασικών υπουργείων, παραγωγικών υπουργείων, είναι από μόνο το ένα γεγονός συνταρακτικό και συγκλονιστικό. Αυτό είναι μία παράμετρος. Όμως και τα στοιχεία της δημογραφίας πρέπει να σας πω και να ακούν και οι ακροατές ότι είναι πράγματι συνταρακτικά, συγκλονιστικά. Δεν θέλω να σας πω ούτε νούμερα ούτε πρόσωπα. Αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη. Λοιπόν, έχει σημασία ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και για το πολιτικό σύστημα να αποτινάξει από πάνω του αυτό το γκρίζο πέπλο που κυριάρχησε όχι μόνο στα κομματικά κόμματα αλλά και στην ελληνική κοινωνία, γιατί αυτό που όλοι γνώριζαν ότι συμβαίνει στο παρασκήνιο, τώρα βλέπουμε συμβαίνει και το βλέπει μπροστά του, στα μάτια του, στο προσκήνιο. Είναι πράγματι μία αποτύπωση όλων αυτών που εμείς επί 2 χρόνια ψάχνουμε στην εξεταστική, την τεράστια αυτή διαφθορά στον χώρο της υγείας, που αν το προσθέσετε στα διαφθορά των εξοπλιστικών και στις προμήθειες και στα δημόσια έργα, είναι η αποκλειστική και μοναδική αιτία του συνόλου της διαφθοράς και της χρεοκοπίας της χώρας. 2.500 σελίδες σας έπεσαν δηλαδή, πιστεύετε ότι υπάρχει? Εάν με ρωτάτε ως πολιτικό ή ως δικηγόρο το με ρωτάτε, θέλω να σας απαντήσω και με τις δύο ιδιότητες. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν ως πολιτικό με ενδιαφέρει ότι οι πολιτικές ευθύνες που αναδύονται για το πολιτικό σύστημα, το παλιό που λέμε εμείς, είναι αυταπόδεκτες, κορυφαίες, αναμφισβήτητες. Θέλετε τώρα να σου μιλήσω σαν νομικός. Σαν νομικός, εμείς λέμε ότι η δικαιοσύνη βέβαια πάσε αρετέ, αλλά αυτό. Εμείς θέλουμε μία δικογραφία για να πάει στο δικαστή, να δικαστεί απλές ενδείξεις. Οι ενδείξεις υπάρχουν. Δεν είναι παρά οι ενδείξεις να μετατραπούν και αποδείξεις προκειμένου να αποτελέσουν περιεχόμενο δικαστικής καταδίκης και απόφασης. Δεν έχει επιστροφή ο κ. Σολάπας. Θέλω να του κάνω δύο ερωτήματα, αν μου επιτρέπεις και εσύ. Πρώτον, υπάρχουν επιβεβαιωτικά στοιχεία στη δικογραφία, είτε εγγράφος είτε με άλλο τρόπο, που καταδεικνύουν ότι κάποιοι χρηματίστηκαν, κάποιοι πολιτικοί χρηματίστηκαν? Θα παραπέψουμε αυτούς τους ανθρώπους στη δικαιοσύνη. Πάντως, για μένα η άποψη δική μου προσωπική είναι ότι το λόγο στην περίπτωση αυτή, επειδή μιλάμε για αδικήματα τα οποία τα δύο με ένα αδικήματα βασικά που τους βαρύνουν. Τα αναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα είναι το αδίκημα της δωροδοκίας και της απιστίας που είναι ήδη παραγεγραμμένα, γιατί μεσολάβησαν δύο σύνοδοι. Εκείνο όπως μου είναι απαράγραπτο, όπως ξέρετε, είναι αυτό που συνέβη αντίστοιχα και με τον κύριο Παπαντονίου. Είναι το ξέπλυμα του χρήματος, η νομοποίηση εσόδων δηλαδή από εγκληματική δραστηριότητα, η οποία είναι απαράγραπτη. Γιατί έκρινε ο Άριος Πάγος ότι ό,τι αποτέλεσμα έχει νομιμοποίηση όταν κάνει έπλημα δεν ανάγεται στα στενά υπουργικά πολιτικά καθήκοντα του Υπουργείου, του αρμόδιου Υπουργού και δεν παραγράφεται. Γιατί δεν είναι αυτό το αδίκημα. Μια ερώτηση, κ. Λαφογιώρος. Πείτε μου, γιατί δεν έχει επιστροφή ο κ. Λάπας. Λοιπόν, επαναλαμβάνω να ρωτήσω τον κ. Λάπα, αν ευρέθησαν στη δικογραφία επιβεβαιωτικά στοιχεία, είτε εγγράφος είτε με άλλο τρόπο, που καταδεικνύουν ότι κάποιοι ήταν αποδέκτες της δωροδοκίας για την οποία βρέθηκαν μιλούν οι μάρτυρες. Δηλαδή στη δικογραφία ότι κάποιοι ήταν αποδέκτες. Είδατε κάποιο χαρτί που λέτε ότι ο Γεωργιάδης, ο Σαμαράς, ο οποιοδήποτε τα πήρε? Δεν θέλω να πω στην λεπτομέρεια της δικογραφίας. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία ενοχοποιούν υπουργούς, γενικά πολιτικά πρόσωπα, για αυτό το πράγμα που λέτε. Αυτό είναι άλλωστε ο πυρήνας της δικογραφίας. Ότι έχουμε δωροδοκία κρατικών αξιωματούχων στη χώρα μας. Να σου πω για κάτι. Όταν ο Γιώργος Σούρλας το 2013 μας έφερε μια έκθεση από την Γενική Γραμματεία Διαφάνειας που εγώ μιλώ, συγητής του ΣΥΡΙΖΑ, την κατέθεσα στην Εξεταστική της Υγείας, μιλούσε από τότε για έγγραφο του ΟΣΑ και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον είπα από το 2013 ακόμα, για δωροδοκία 250 εκατομμυρίων δωροδοκία κρατικών αξιωματούχων. Και το ελληνικό κράτος δεν έκανε τίποτα για να αξιοποιήσει τις πληροφορίες αυτές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυστηρές επιστολές και παρεμβάσεις και το ΟΣΑ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, μέσα εκεί είναι και η έρευνα των Αμερικανών? Φυσικά. Υπάρχουν και έγγραφα του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης που έχει ποινικό τμήμα και έχει ποινικό τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον είπα, το FBI. Υπάρχουν έγγραφα το FBI και στην αγγλική και στην ελληνική. Λάμπρο. Τα οποία σχετίζονται με αυτό που συζητάμε και ερευνάμε. Ευχαριστούμε, Λάμπρο. Δεν έχεις